ευχαριστώ, Διόνη. Θα μας κάνει και μία παρουσίαση πολύ σύντομη αργότερα για τα θέματα του GDPR. Να καλωσορίσω επίσης τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, τον Γρηγόρη τον Τάσιο. Είναι ιδιαίτερη τιμή που μας κάνει σήμερα και είναι μαζί μας στη γενική μας συνέλευση. Και γενικότερα, ένα πράγμα έχω να πω για τον Γρηγόρη. Κάθε μέρα βάζει τη σφραγίδα του ως αγωνιστής στον χώρο των ξενοδοχείων. Θα τον ακούσουμε μετά. Πρέπει να την κυρία Τριανταφυλοπούλου, βεβαίως όλοι γνωρίζετε, οπότε δεν θα προχωρήσω σε ιδιαίτερες συστάσεις. Θέλω να προχωρήσουμε στις διαδικασίες Γενικής Συνέλευσης, να εκλέξουμε πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και γραμματέα Γενικής Συνέλευσης, είναι το τυπικό μέρος της διαδικασίας. Θα πρότεινα για πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης να εκλέξουμε την κυρία Τριανταφυλοπούλου. Συμφωνείτε? Και για γραμματέα να εκλέξουμε την Νατάσα τη Σοφού. Οπότε να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες μας. Ωραία, να σας καλωσορίσω και εγώ. Χαιρόμαστε όλοι που είσαστε κοντά μας να κάνουμε έναν επικοινωνικό διάλογο για το αύριο. Και σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Fox και καλούμε τον κύριο Τάσιο να μας κάνει ένα επικοινωνικό διάλογο. Τι αφήνω. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Μου είναι ιδιαίτερη τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας, όχι μόνο από την πρόσκληση την οποία κάνατε σαν Ένωση, αλλά από το καθήκον που έχω να βρίσκομαι κοντά στους συναδέλφους. Αυτός είναι ο ρόλος του Προέδρου και όλου μας του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε 12 μελές που σημαίνει σχεδόν από τις περισσότερες περιοχές. Απλώς εγώ έχω καμιά φορά λίγο για τον άχαρο ρόλο να πηγαίνω σε όλες, αλλά μαζεύω και τους ψήφους στο τέλος για να ξαναβγώ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είμαι σε διπλή χαρά. Γιατί σε ένα χρόνο θα ξανά έχουμε εκλογές στην Box και να μην ξεχαστείτε. Λοιπόν, έτσι οπότε βγάζω την πρόεδρο απ' έξω για το επόμενο, μήπως είχε τίποτα στο μυαλό της, λέω εγώ. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία στην Box και σε όλα μας τα όργανα, στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο που και εκεί είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και στο ΣΕΤ εξ οφίσου ως πρώτος αντιπρόεδρος. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο φίλο μου τον Νίκο. Στην κυριολεξία, εμένα σαν ας πούμε συνδικαλιστή ή άνθρωπο των κοινών τουρισμού, επί εποχή σαν ρεάλι πριν 10-12 χρόνια, και παραπάνω, και με Ναΐδη τότε, σε άλλου είδου μάχες. Τότε ήσταν πιο άτακτοι μεταξύ σας. Τώρα εμείς τα έχουμε βρει καλύτερα. Για να λέω, θα ξαναγίνω πρόεδρος, θα αντιλαμβάνεστε. Δεν τολμούσε κανένας να πει τέτοια κουβέντα. Που στην κυριολεξία μου είχε στα πόδια του, σε εισαγωγικά. Έτσι. Και είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλος ο ενθουσιασμός μου με το που τον είδα. Έχουμε μιλήσει βέβαια και διαδικτυακά. Γιατί τώρα με βρίσκει από μια θέση που ήταν και αυτός πολλά χρόνια. Εγώ πέρασα από το νέο το 2013-2015, τώρα είναι ο ίδιος. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και πραγματικά αισθάνομαι όπως και μαζί σας εδώ, αλλά να έχω έτσι έναν δικό μου, πολύ πιο δικό μου άνθρωπο εδώ στο νησί. Αυτά έτσι η αρχή. Θα έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν. Οτιδήποτε ερωτήσεις θα έχετε, θα είμαι φυσικά στη διάθεσή σας, όσο χρόνο και αν χρειαστεί. Και αύριο επίσης θα είμαι εδώ για κάτι που ενδεχόμενα να σκεφτούμε στην πορεία. Κλείνοντας, για να σας δείξω έτσι την διαφοροποίηση που σιγά σιγά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων βγάζει μπροστά, στα χέρια σας έχετε το νέο μας παιδί, λέω εγώ, το περιοδικό μας, που είναι ο Έλληνας Ξενοδόχος, Greek.gr, στα πλαίσια των 70 ετών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Πήραμε μια πρωτοβουλία να εκδώσουμε το δικό μας περιοδικό, το έχετε όλοι εκεί όπου κάθεστε. Το δικό μας περιοδικό που στόχο έχει να αναδειχθούμε, να δείξουμε μεν τα προβλήματά μας, από την άλλη μεταξύ μας να επικοινωνήσουμε πανελλαδικά, θα είναι σε πάνω από 3.000 επιχειρήσεις.